Μπαριά με τον Αντώνη Ρέμο, το θα αυτή τη μικρή με τον Πιλαδάκη. Ποια είναι η γνώμη του για τον Γιώργο Λιάγκα Άραγε. και γιατί συγκινήθηκε μπροστά στο φακό. Πάμε να τη δούμε. Πάμε. Σε λίγε μέρε ξεκινά. Πώ αισθάνεσαι, πε μου. Πάρα πολύ ωραία και πολύ κουρασμένη. Δεν φαίνεται. Όχι. Κάναμε ανανέωση για την πρεμιέρα. Γιατρο... Όχι ακόμα, κάτσε πάμε. Τι θα κάνουμε για την πρεμιέρα. Λίγο ίσω. Όχι πολλά. Εγώ έχω κάνει τόσα πολλά που είναι δεμένο έτσι κι αλλιώ. Έλα μου, Μαρία, τώρα υπερβάλλει. Αυτό, όχι! Μα εγώ δεν χρειάζομαι πολύ, σου λέω. Δεν ξέρω τι αν θα κάνω. Σου λείπει όμω ένα πρόσωπο τώρα στην εκπομπή. Ποιο? Δεν θα είναι εκεί. Για. Ο Γρηγόρη. Δίπλα μου θα τον έχω. Πού? Τρει φορέ την εβδομάδα. Δεν θα τον έχω το Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε ότι είσαι φίλη με την Ιβόνη. Πώ προέκυψε κουμπαριά. Με την Ιβόνη γενικά δε, δεθήκαμε πάρα πολύ. Σου το ανακοινώσαμε μαζί με τον Αντώνη, πώ έγινε, α πούμε. Το πρότεινε εσύ. Έγινε από εκείνη τη μεριά, αλλά δεν θέλω να πω λεπτομέρειε. Η μικρούλα είναι γλυκούλα. Ωραία. Δηλαδή, ο ρέμο είναι χάσο μπαμπά, αλλάζει πάνε, είναι κολλημένο. Κοίταξε, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά ότι είναι ευτυχισμένο, είναι πολύ ευτυχισμένο. Υπάρχει περίπτωση να παντρέψει το ρέμο ή με τον Αντώνη. Επόμενη ερώτηση, καλέ. Η βάπτη θα γίνει στην μίκο να που λένε. Επόμενη ερώτηση. Επειδή πολλέ φορέ, παιδί μου, κάποιο που σε παντρεύει, σου βαφτίζει και το παιδί μετά. Σα αρέσει. Έχει πάρα πολύ, ε? αρέσει. Mm -hmm. Δηλαδή. Δηλαδή έχει ομορφύνει. Σου αρέσει δηλαδή ακριβώ το βλέπεις τώρα. Δηλατήσει. τώρα. Τώρα που τον βλέπεις. Εμένα γενικά μου αρέσει και ξέρω, καταλαβαίνω και τη φαί. ο άντρα να είναι. Άντρα. Πώ θα το πούμε τώρα. Όχι, εξήγησέ το. Να έχει τη γνώμη του, να είναι μορφωμένο, καλλιεργημένο, έξυπνο, να μπορεί να στηριχτεί πάνω του. Δηλαδή εμένα μου αρέσει γιατί ξέρω ότι φέει και το έχω και εγώ με τον Αντώνη, στηρίζεται πάνω στον Γιώργο. Και εγώ στον Αντώνη. Θα σε καθοδηγήσει, ακόμα και για το παιδί θα σου πει δύο πράγματα. Όταν εσύ είσαι και λίγο στον κόσμο σου. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει ο Γιώργο. Δηλαδή, αν ήσουν ελεύθερη και ήταν ελεύθερο και τον έλειπε σε ένα μπάρ θα τον φλέρταρε ή αν σε φλέρταρε θα προχωρούσε. Εγώ, εγώ να φλερτάρω, ποτέ δεν το έχω κάνει. Αφού εσύ είπε, έκανε του Αντώνη προ τη γάμου. Πρώτα σιγά όχι φλερτ. Χειρότερο είναι αυτό. Μα ο Αντώνη με φλερτάρε. 7 χρόνια ήμασταν μαζί. Ε, είδα και από, είδα και την έκανα. Γιατί δεν την έκανε αυτό. ο Αντώνη ήταν εκπομπηθήσει ο Εργέννη, δεν ήθελε γάμου και τέτοια. Ας, okay, okay. Η πρόταση για το πρωί έγινε. Με φόραξε ο κύριο Γιάννη στο γραφείο του. Σου είχε πει κάτι ή ξαφνικά έγινε όλο το θέμα. Όχι, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, αλλά θέλω κάτι να σου πω. Του είχα πάρει και ένα κομμάτι αμυγδαλιά. Έτσι του ρίχνει, ε. Να πάω στον άντρα μου λουλούδι. Ούτε ένα πράσινο φίλο τόσα χρόνια. Τον έχει όμω Θεό, εντάξει, έχω δει, εγώ ξέρω. Κάνω ό,τι ακριβώ αισθάνομαι. Και αυτό και αυτό με έχει. Ξέρω ότι κουράζομαι πολύ και με συγκινεί που με στηρίζει τόσο πολύ. Πολύ καψούρα, ε. Μ' αρέσει. Πολύ. Δεν μιλάνε πολύ έτσι δημοσίω. Βλέπω ότι, συγγνώμη, και όλο ότι έχει δακρύσει κιόλα. Άλυτα... Όχι, γιατί συγκινήθηκα σήμερα που κάτι έκανε, αλλά θέλω να σου όχι, πω. Όχι, πε μου τι έκανε. Όχι, δεν μπορώ να σου πω. Αλήθεια. Να... κλαίει. Όχι, δεν κλαίω. Άλυτα, πήγα να... Να Όχι, πήγα να πω η Φέη τα μικρά εκτιμάει, αλλά θέλω να το πω αλλιώ. Ναι, μην μπερδεύτούμε κιόλα. Φέη, εννοούσα ότι κι εσύ τι μικρέ κινήσει εκτιμά. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τι εξωματικέ και δίνει και κουράγιο και δύναμη σε πάρα πολλέ γυναίκε. Ωστόσο, θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία να σε ένα παιδί. Το έχει Δεν το έχω σκεφτεί γιατί νομίζω ότι θα κάνω παιδί. Οπότε. Άμα, δε, άμα δεν τα καταφέρω να κάνω, θα το σκεφτώ. Αλλά επειδή θα κάνω, ε, δεν το έχω σκεφτεί. Ωραία. Λοιπόν, Τι για το παιδί, μην ναι. πούμε λίγο τίποτα είναι. γιατί είναι.